Καλημέρα, Πρόεδρε. Πείτε μας λίγο για την κίνηση στα ακροπολία της πόλης των Τρικάλων. Καλημέρα σας. Θα μπορούσα να πω ότι το επάγγελμα του κρεοπόλου ήταν από τα τυχερά επαγγέλματα όσον αφορά την περιοχή μας, τα Τρίκαλα, που δεν περάσαμε τόσο μεγάλη κρίση και με την κρίση την οικονομική, αλλά και με την κρίση του κορονοϊού. Ο κόσμος μας προτιμάει, επισκέπτεται τα μαγαζιά μας, έρχεται, ψωνίζει, στηρίζεται σε εμάς, πως το δηλαδή μας έχει εμπιστοσύνη απόλυτη. Και αυτό, μια διαχρονική σχέση. Ναι, έτσι. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους ευχόμαστε καλές γιορτές βέβαια. Και να σημειώσω ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, κυμαίνονται στα περσινά και στα προπέρσινα επίπεδα. Δηλαδή ένα γουρνόπουλο περίπου. Κυμαίνονται από 8 έως 9 ευρώ το κιλό, τα μικρά τα γουρνόπουλα. Και αναλόγως, αν είναι πάνω από 15-16 κιλά, είναι οι τιμές μισό, 1 ευρώ, 1,5 ευρώ πιο κάτω. Αναλόγως. Φυσιολογικές τιμές. Είναι φυσιολογικές τιμές και οι τιμές παραγωγού μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλές, έτσι, που ψωνίζουμε από τους παραγωγούς. Φανταστείτε ότι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες υπήρχε ανατίμηση τάξης των 2 ευρώ το κιλό περίπου από ό,τι σφάζαμε πριν. Είναι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, πιστεύω ότι θα κυλήσει ομαλά η περίοδος των εορτών. Υποθέτω ότι θα έχει μία πολύ μικρή πτώση, γιατί δεν μπορεί να γίνει η μετακίνηση του πληθυσμού που γινόταν τις άλλες χρονιές λόγω των απαγορεύσεων που υπάρχουν. Προβληματάκια και εμείς αντιμετωπίζουμε με τις μάσκες, με τον κόσμο, αναγκαζόμαστε να βάζουμε σειρά. Όλα καλά όμως. Είμαστε πάλι, το λέω, από τα τυχερά επαγγέλματα τα οποία κρατήσαμε και σε αυτήν την κρίση. Και μια ευχή, Πρόεδρε, για τα Χριστούγεννα. Εύχομαι όσο το δυνατόν να τελειώσει γρήγορα αυτή η ιστορία του κορονοϊού και υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.